Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το ΔΣ του Συλλόγου Εφερετικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Λουμπίδης χαιρετίζει τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ΣΜΑ. Ο σύλλογός μας από τις αρχές που είχε ανοίξει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της επιβάρησης της περιοχής μας έχει ταχθεί ξεκάθαρα εναντίον οποιασδήποτε περαιτέρω περιβαλλοντικής επιβάρησης. Σε μια περιοχή όπου ήδη υπάρχουν τα καζάνια, σε μια περιοχή όπου οι περιβαλλοντικές οχλήσεις της Κόσκο είναι εμφανείς, δεν θα επιτρέψουμε άλλη μία περαιτέρω περιβαλλοντική όχληση. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε η πίσω αυλή της Αττικής. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την περιφέρεια Πατούλη και όλους όσους βάζουν πλάτη στο να δημιουργηθεί εδώ μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων και εργοστάσιο καύσης. Λέμε όχι στις ΔΙΤ, στους ΔΙΤ, στους ΔΙΤ, λέμε όχι σε οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίησης. Απαιτούμε να κλείσει το ΣΜΑ που λειτουργούσε παράνομα και έχει νομιμοποιηθεί με τελευταίο νόμο του Δεκέμβρη και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πειραιά. Απαιτούμε να κλείσει το ΣΜΑ στο παλιό νεκροταφείο και ο χώρος να γίνει πράσινο, να αναπλαστεί και να δοθεί στο λαό του Περάματος. Μιλάμε για ένα χώρο 10 στρέμματα. Αίσθηση προκαλεί η απουσία του Δημάρχου Περάματος, του Γιάννη του Λαγουδάκη, όπου κυριολεκτικά δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν υπάρχει ούτε καν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να μπλοκάρει αυτή την απόφαση. Με επικοινωνιακά παιχνίδια και με τερτύπια δεν μπλοκάρουμε τέτοιες διαδικασίες. Εμείς δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να λειτουργεί σε βάρος του περαμαϊκού και του κερατσινιώτικου λαού. Είμαστε ένας φορέας μαθηκότατος, έχουμε εκατοντάδες μέλη και χιλιάδες μαθητές. Μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και τους συναδέλφους μας και όλους τους φορείς και τις συλλογικότητες του Περάματος, δεν θα επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί αυτό το έγκλημα στην περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι να νικήσουμε. Το δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Χωρίς λέμε αλλά, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τα σχέδιά τους δεν θα υλοποιηθούν. Συνεχίζουμε μέχρι να νικήσουμε.